Να καλημερίσουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Κύριε καθηγητά μου, καλώ ήρθατε. Καλή σα μέρα, καλώ σα βρίσκω. Υποψήφιο λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φαραντούρη. Την Κυριακή έρχεται η ώρα τη κρίση, κύριε Φαραντούρη. Ναι. Κανοποιημένο από χθε. Νομίζω ναι, είχαμε μια όμορφη πολιτισμένη ανοιχτή συζήτηση. Mm -hmm. Ε, διαψεύσαμε όσου ήθελαν ένα debate νερόβραστο. Η ένα debate. Όχι, είχε χμέ. Είχε ε. και χμέ. Ε, 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 μπορεί ε. να πει κανεί. σε αυτό, γιατί είστε λίγο πιο ζωηρό, εσεί, να σα πω την αλήθεια. Πάντα είμαι ζωηρό <laughs> στι αντιπαραθέσει, γιατί <laughs> θεωρώ ότι η αντιπαράθεση είναι ο πυρήνα τη δημοκρατία. <laughs> ε, πήγαμε εκεί για να αντιπαρατεθούμε σε συντροφικό περιβάλλον <laughs> και με αγάπη και με πολιτικό περιεχόμενο. Όχι για να ρίξουμε λάσπιο ένα στον άλλον. Ε, και έχουμε και διαφορέ. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, αγαπητοί μου οικοδεσπότε. <laughs> και οι διαφορέ νομίζω διεφάνισαν χθε. Εγώ κατέθεσα το πρόγραμμά μου, 10 άξονε για την κοινωνία, 10 άξονε για το κόμμα. Ρώτησα του συνυποψηφίου μου τι γνώμη έχουν για τι προτάσει μου. Mm -hmm. Κάποιε απαντήσει πήρα, κάποιε δεν πήρα. Νομίζω οι ακροατέ και οι τηλεθεατέ βγάλουν τα συμπεράσματά του. Γιατί να σας επιλέξουν, ε, κύριε Φαραντορή, Διότι είμαι ο μόνο που δεν έχω εμπλακεί σε κανένα πρόβλημα, που δεν δημιουργήσα κανένα πρόβλημα ισοκομματικό και νομίζω ότι ακριβώ. Επειδή δεν υπήρξε ποτέ μέρο καμία έρηδα, κανένα προβλήματο στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να αποτελέσω τη λύση τη επόμενη μέρα. Γιατί με φαραντούρι στο τιμόνι, κανεί δεν θα έχει καμία αφορμή να σηκωθεί να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δουλεύω με ομαδοποιήσει, δεν δουλεύω με μηχανισμού. Δουλεύω μονάχα με, με το όραμά μου και το σχέδιό μου και το πρόγραμμά μου. Όλοι οι άλλοι έχουν μηχανισμού, λέτε. Δεν ξέρω πώ το βλέπετε εσεί. Εγώ στο κόμμα είμαι. πολύ καιρό στην πρώτη γραμμή τη εκλογική μάχη. Στρατευμένο από το 2020, κατέβηκα στη δύσκολη μονοεδρική τη Κεφαλονιάς. Mm -hmm. Κατ' επιλογή, δεν επέλεξα την βολική είσοδο στη Βουλή. Καθηγητή Πανεπιστημίου είμαι, την Ευρωπαϊκή Έδρα Ζωάν Μονέ. Μου έγιναν πολύ τιμητικέ προτάσει. Τα γνωρίζετε. Mm -hmm. Και επέλεξα να κατέβω με σταυρό. Καφενείο-καφενείο, γειτονιά-γειτονιά. Και στι ευρωεκλογέ γύρισα όλη την Ελλάδα τρει φορέ. Και επισκέφθηκα την κάθε κομμόπολη τη πατρίδα μα. Και θεωρώ ότι γνωρίζω πολύ καλά το κόμμα πλέον και τι παθογένειέ του. Και βλέπω ότι αυτά που πλήγωσαν το κόμμα στο παρελθόν, ομάδε παραομάδε, φράξιε κ.ο.κ. επουδενή δεν πρέπει να επαναληφθούν. Και ο, ο, Σήμερα... ο Κασελάκη το χρησιμοποιεί αυτό. Ναι, ομάδε παραομάδε, ναι. φράξιε, τρομοκρατία, ναι, αλλά... διάφορα τέτοια. Ναι, τι έκανε στην κορυφή όμω όταν ήταν και όταν του έγινε υψίστη τιμή να ηγηθεί του κόμματο, Τι έκανε, για πετε μου εσεί, ένα εγώ. Και δαιμονοποίηση του κυβερνητικού παρελθόντος, η οποία συνεχίζεται, μια κατάτια η οποία συνεχίζεται και χθες και σήμερα, δηλαδή ηγήθηκε ενός κόμματος που δεν το αγάπησε. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί αν ηγήσει ενός κόμματος που θεωρείς ότι έβλαψε τη χώρα, τότε δεν έχεις κανένα λόγο να κατέβεις να ηγηθείς. Έτσι δεν είναι, παιδιά, με συγχωρείτε, κάνω κάτι λάθος. Είπατε ότι δεν είστε μέρος του προβλήματος εσείς. Εγώ κατά δη... κατάθεσα προτάσει. Ναι, ναι, όχι. Είπατε ότι δεν είστε μέρο του προβλήματο, ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, οι υπόλοιποι υποψήφοι, εκτό του κ. Γκλέτ, φαντάζομαι που δεν είναι και βασικό τέλεχο, είναι μέρο του προβλήματο ο κύριο Πολάκη και ο κύριο Φάμελο. Του κύριο Πολάκη του υπενθύμησα όταν με ρώτησε, μα τι θε και κατεβαίνει στην κούρσα που είσαι ευρωβουλευτή mm. και κάτσε λίγο να σε μάθουμε στο κόμμα. Παύλο μου του λέω, είμαι από το 2019 στην πρώτη γραμμή. Με ξέρουν εκεί οι πέτρε όλη την Ελλάδα. Είμαι στον κομματικό βίο εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρετε τι απόψει μου, ξέρετε το λόγο μου, ξέρετε τον τρόπο μου, ξέρετε πώ λειτουργώ μέσα στα όργανα, μέσα στο κόμμα, ενωτικά. Εσύ πήρε από το χέρι έναν τελείω άγνωστο που ήρθε με τα καλοκαιρινά στην Ελλάδα και τον έκανε αρχηγό. Εγώ σου φταίω που γνωρίζω όλη τη χώρα σπιθαμή προ πιθαμή και ο εγώ. Το και και ο κ. Φάμελο το επισήμανε του Ευρωβουλευτέ. Ναι. Πούμε, όλοι το επισημάνανε. Ναι, του πονάει λιγάκι περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που επήγε αγαπητοί μου φίλη, είναι η ανάκτηση του κύρου. Και υπενθύμησα στον κ. Φάμελο. Γιατί του πονάει, λέτε. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να είναι στο κέντρο λήψη των αποφάσεων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει από το κέντρο λήψη των αποφάσεων. Έχει φύγει από το κέντρο και τη επικαιρότητα και τη λήψη των πιο σημαντικών αποφάσεων για τη ζωή του κόσμου. Και αν μου επιτρέπετε, ναι. ακριβώ αυτό τόνισα. Το γεγονό ότι είμαι Ευρωβουλευτή και μιλάω με του ηγέτε τη Ευρώπη και όλου του κόσμου. Και μπορώ να κάνω τον ΣΥΡΙΖΑ πάλι δυνατό εκεί που όλο το βράδυ συζητούσαμε τι αποφασίζεται για την Ελλάδα, είναι το βασικό, κατά τη γνώμη μου, πολλαπλασιαστικό όπλο μου. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακτήσει το κύρο του. Αν το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να το ανακτήσει το κύρος του, πρέπει να επιλέξει και τα αντίστοιχα πρόσωπα. Με ρωτήσανε χθε για του ε, απεργού, απλήρωτου, φίλου, ναι, εργαζόμενου ναι. του κόκκινου ναι, και ναι. τη Αυγή. Ναι, ναι. Και εγώ είπα ότι εγώ κατάλαβα ένα, ένας... ένα Ήταν, ένας... Ήταν, Ήταν Του συνάντησα ναι. του ανθρώπου, ναι. μιλήσαμε, την προηγούμενη εβδομάδα του είχα επισκεφθεί, του κατέθεσα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διάσωση των δύο αυτών εμβληματικών μέσων του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη ραδιοφωνία και τη ενημέρωση, έτσι δεν είναι, mm. και τη ελευθερωτυπία. Mm. Το να κλείνουν δύο μέσα δεν είναι θαρό ε, συν προσόν για τη δημοκρατία και τον πλουραλισμό. Οποιαδήποτε και μέσα είναι πολύ και αρνητική δεν εξέλιξη. Δεν μιλάω ω δημοσιογράφο. Λοιπόν, πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη. Πολύ αρνητική εξέλιξη. Mm. Εγώ λοιπόν κατέθεσα ολοκληρωμένο σχέδιο διάσωση και αναδιάρθρωση. Πριν από δύο μήνε, πολύ πριν καταθέσω την υποψηφιότητά μου, είχα βγει στο κόκκινο και είχα μιλήσει γι' αυτό. Και με ρώτησαν πώ θα σα εμπιστευτούν οι άνθρωποι, Μήπω είναι λόγια του Και Λέω: Εγώ, παιδιά, κατέθεσα πρόγραμμα. Προτείνω μια εταιρεία συμμετοχών, κάτω την οποία θα κρεμαστούν οι δραστηριότητε. Είπα πώ θα βγει η χρηματοδότηση, πώ θα έρθουν κονδύλια, μπλα μπλα μπλα. Οι άλλοι που διοίκησαν το κόκκινο για την αυγή όλα αυτά τα χρόνια, τι κάνανε για να μπορέσουν σήμερα οι άνθρωποι αυτοί να πληρωθούν το μισθό του. Πρώτον. Δεύτερον. Διάφοροι άλλοι οι οποίοι κυβέρνησαν το κόμμα όλα αυτά τα χρόνια από το. Ε, ουσιαστικά από το 19 που ο Αλέξη Τσίπρα σήμανε την μεγάλη διεύρυνση, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει λόγω των παθογενειών του κόμματο. Mm -hmm. Ο κύριο Φάμελο, που ήταν πρόεδρο κοινοβουλευτική ομάδα, τι έκανε όλο αυτόν τον καιρό. Που σιωπούσε ουσιαστικά, συμπλέοντα με τον Κασελάκη, ξαφνικά όταν εκπαραθυρώθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο αγαπητό φίλο μου, σύντροφό μου, Σοκράτη, Βγήκε στο Αντάρτικο. Τα λέω αυτά. Άρα βγήκε, αυτό είναι ουσιαστικά ότι κοιτάξει την πάρτη του. Ήσο, δε, δε, αυτό. Δε, λεπτάκι. Δεν χρησιμοποιώ τέτοια δε, δε, λέξη. Ναι, όμως αλλά ότι... αυτό λέτε όμω. Όχι, όχι, δεν, δεν είπα αυτό. Μην βάζετε λόγια στο στόμα του. Είπα. Όταν λέτε δεν είπα ότι. Δεν είπα αυτό. Σιωπούσε μη... και όταν τον έβγαλε τον εκπαρασύρο, και στο Αντάρτικο. Μην βάζετε λόγια στο στόμα του. Μου είπα ότι η συνέπεια λόγων και πράξεων φαίνεται με το καλημέρα. Και είπα επίση ότι ακριβώ επειδή Προσωπικά δεν αποτέλεσα ποτέ μέρο του προβλήματο. Ο λόγο μου ήταν πάντα ενωτικό και πάντα υπέρ ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είμαι μέρο τη παθογένεια mm -hmm. που οδήγησε του ανθρώπου του κόκκινου απλήρωτου. Μιλούσαμε χθε για την περιφερειακή συγκρότηση. Άρα, ο κύριος Ο κύριο Φάμελο είναι μέρο του προβλήματο. Ξαναλέω εγώ τώρα. Και ο κύριο Πολάκη. Ε, θεωρώ ότι κυβέρνησαν. Θεωρώ ότι. Mm έχουν τη διαδρομή του, άρα έχουν και τι ευθύνε του. Και, νομίζω ότι πιο ξεκάθαρα δεν μπορούσα να το Φάξε, πω. Για Και κάτι άλλο. Αν μου επιτρέπετε για να, ναι. να συνεχίσουμε. Ρώτησα και για την περιφερειακή συγκρότηση. Ρώτησα τον κύριο Φωτόνι. Το, το, ρώτησε. το φίλο Σοκράτη, το σύντροφο Σοκράτη, το φίλο, τον αγαπημένο φίλο Σοκράτη, του λέω Σοκράτη, εγώ εισηγούμε περιφερειακή συγκρότηση. Εισηγούμε δύο αντιπροέδρου. Έναν για την περιφερειακή συγκρότηση, ένα για το πρόγραμμά μα. Γιατί πιστεύω ότι η περιφερειακή συγκρότηση είναι κάτι το οποίο το λέτε πέντε χρόνια τώρα και δεν το έχετε κάνει. Και το πρόγραμμά μα δεν μπορεί να είναι γραμμένο στι πέτρε. Δεν μπορεί ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Κόμμα τη Αριστερά να έχει ένα πρόγραμμα που επικαιροποιείται κάθε τρία χρόνια. Θα προτείνετε κάποιον από του αντιποψηφιού σα για, να, για αντιπροέδρου αν εκλεγείτε. το πρόγραμμα του Σοκράτη, του αγαπημένου μου σύντροφου Σοκράτη για το κόμμα. Δεν έχουμε ακούσει ένα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε Φαραντούρη. Εδώ, η κυρία Πούλου, εχθέ, την ώρα που ήσασταν στον αέρα, εσεί, στο debate, είπε ότι φεύγω. Θα το κάνω τη Δευτέρα, θα το κάνω την Τρίτη. Φεύγω πάντω. Το έχει πει η κυρία Τζάκρη ήδη. Το έχει πει η κυρία Τζάκρη. Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ε, μόνο τυπικά είναι αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί σε μια-δύο μέρε προφανώ στη Βουλή δεν θα έχει τα αριθμητικά δεδομένα για να είναι. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονό ότι ο επόμενο πρόεδρο, αν είστε εσεί, δεν θα είναι στη Βουλή. Θα είναι στην Ευρωβουλή, θα δίνει τι μάχε του αναντήρητα. Δεν είναι ένα πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πλεονέκτημα. Θα ήταν δια αντιπροσώπου, κύριε Φαραντούλη. Λάθος... Αυτό θέλω να πω. Λάθο κάνετε. Λάθος κάνετε. Άθος... Είναι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί μου οικοδεσπότε. Αυτό που χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια τελευταία ευκαιρία να ανακάμψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι στα τάρταρα. Και δημοσκοπικά και οργανωτικά. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Καλά, εμφανέ είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό φαίνεται. να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Φύσκα, λέω, αγαπητοί Εγώ είμαι περήφανο για το κυβερνητικό του παρελθόν και οραματίζομαι ένα λαμπρό μέλλον. Mm -hmm. Όμω, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλε επιλογέ. Αυτή τη στιγμή, αυτό που χρειάζεται το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια εσωτερική τακτοποίηση, διευθέτηση. Το σπιτάκι μα, το ακούω να το λένε διάφοροι. Το σπιτάκι μα, να φτιάξουμε το σπιτάκι μα, το φτωχοκαλυβάκι μα. Παιδιά, το σπιτάκι σα, το φτωχοκαλυβάκι σα με 5-6-7% δεν είναι το δικό μου όραμα. Το δικό μου όραμα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε και θα ξαναμπεί σε κυβερνητική τροχιά. Τι χρειάζεται ένα κόμμα για να ξαναμπεί σε κυβερνητική τροχιά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε τι χρειάζεται, αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, ανάκτηση του κύρου του. Ανάκτηση του κύρου του, ρε παιδιά. Στα καφενεία, στι γειτονιέ, αυτή τη στιγμή. Πού πάσχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάσχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού πάσχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάσχει στο ότι έχει απολέσει μέρο του κύρου του. Mm -hmm. Αυτό δεν είναι. Mm -hmm. Πρώτον. Δεύτερον ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διεμβολήσει πολιτικέ ομάδε οι οποίε αυτή τη στιγμή παίρνουν κεφάλι. Ο Ακριβόμαστε εμεί με οπότε... τα χώματα τη αντιπολίτευση. Τι πρέπει να εστιάσει. Άρα πρέπει να Και ρώτησε και τον, ρώτησα και... Δηλαδή. Και ρώτησα και τον Α... Παύλο Πολάκη. Απέναντι θες. το Πασόκ δηλαδή. Λέτε. Το πασό και τα άλλα κόμματα τη Ελλάδο αντιπολίτευση και ενδεχομένω του κέντρου. Mm -hmm. Και ρώτησα το. Και ρώτησα... Και ρώτησα τον ε, uh, Παύλο Πολάκη, mm -hmm. του λέω πώ, Παύλο, μου σκοπεύουμε να ξαναγίνουμε δύναμη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση όταν δεν μπορούμε να διεμβολήσουμε με τον λόγο μας και τον τρόπο μας κοινωνικές ομάδες, πολιτικές ομάδες, να συσπυρώσουμε δημοκρατικό προοδευτικό κόσμο όταν ο λόγος μας έχει οξύτητα ή όταν ο τρόπος μας μπορεί να δημιουργεί αρνητικά αντανακλαστικά. Αυτό είναι το... Προσέξτε, εμένα το μήνυμά μου είναι συσπήρωση νίκη. Mm. Και το είπα εξερχόμενος του Ραδιομεγάρου χθε ότι η προοδευτική διακυβέρνηση mm. δεν είναι μία ουτοπία. Δεν είναι μια Ουτοπία. Άρα, Άρα εσεί λέτε λέω... ότι θέλουμε ένα σύριζα, δεν θέλετε ένα ΣΥΡΙΖΑ μικρό. Οι άλλοι θέλουν ένα ΣΥΡΙΖΑ περιχαρακωμένο στα μέτρα του και όχι ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο θα είναι νικηφόρο θα είναι κυβερνό απαράταξη. Δεν το μας... λέτε. Δεν ξέρω τι θέλουν οι άλλοι. Σα λέω τι θέλω εγώ. Και το αντιπαραβάλλω με τη ρητορική και τι προτάσει των αγαπημένων μου συντρόφων. Χθε δεν άκουσα ούτε μία πρόταση για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα μονάχα για το σπιτάκι μα. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω διευθετήσει του τύπου. Παίρνω τον καναπέ από τη μία αγωνία και τον βάζω στον άλλο τοίχο. Αυτά είναι εσωτερικέ διευθετήσει ανακύκλωση προσώπων και νοοτροπιών που μα οδήγησαν εδώ που μα οδήγησαν. Με τα πρόσωπα που λέτε, γιατί πριν και σα ρώτησε ο Παναγιώτη, οι βουλευτέ που έφυγαν θέλετε να το ξανασκεφτούν και να ξαναγυρίσουν. Γιατί κάποιοι υποψήφοι πρόεδροι το έχουν ζητήσει αυτό, να το ξανασκεφτούν και Καλά, να δουν ξανά. το έχω πει και εγώ από την πρώτη στιγμή ναι. ότι δεν πρέπει να βιαστούν οι φίλοι με του οποίου συμπορευθήκαμε όλο αυτό το διάστημα. Uh -huh. Ε, σε αγώνε, σε κοινού παρονομαστέ. Κύριε δηλαδή η ανοιχτή πάλι κάποιοι, για να γυρίσουν. Κάποιοι ναι. λένε από αυτού, είπανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το δημοκρατικό κόμμα. Τα το, αντέχε, το, ξέρω, το ξέρω ακούσατε. Πολλά άλλα, αυτά ναι. τα αντέχετε ω χαρακτήρα εσεί. <laughs> επειδή έχω διαβάσει για σα. Ε, εγώ αντέχω. Τώρα δηλαδή. Πολλά... Πρε, το ξέρω ότι αντέχετε, Αγαπητοί αλλά μου... θέλω να πω. Σβήνονται αυτά. Αγαπητοί μου οικοδεσπότε, καταρχά με το ζόρι παντριά δεν γίνεται. Εγώ λοιπόν όταν μιλάω για τους συναδέλφους, τους συντρόφους, τους φίλους που πρέπει να ξανασκεφτούν τι θα κάνουν είναι μία καλόπιστη πρόσκληση να μην απομακρυνθούν βεβιασμένα, πρόχειρα, βιαστικά, ενθερμό. Mm -hmm. ε, αυτό είναι. Mm -hmm. Εάν δεν επιθυμούν οι ίδιοι να παραμείνουν υπό την ίδια στέγη με το ζόρι δεν μπορείς να τους αναγκάσεις. Λέω όμως ότι παρά τα προβλήματά του, παρά τις παθογένειές του Παρά τα ζητήματα που έχουν τεθεί, παρά την εσωστρέφειά του, παρά τη συρρήκνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με βαθιά θεμέλια. Είναι οι αρχέ και τα ιδανικά του, είναι ένα κόμμα τη προσφορά και τη θυσία. Γιορτάσαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου πριν από τρει μέρε. Uh -huh. Οι άνθρωποι που ζήσαν το Πολυτεχνείο και έδωσαν αγώνε για την ελευθερία και τη δημοκρατία, ήσαν άνθρωποι μέσα σε αυτό το κόμμα και οι περισσότεροι παραμένουν σε αυτό. Εγώ λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καλά θεμέλια. Αλλά θέλει ανακαίνιση το οικοδόμημα και μάλιστα εκ βάθρων. Αυτή είναι η διαφοροποίησή μου από του άλλου συνεπειρογνώμονε. Αν δεν είσαι στο δεύτερο γύρο, κύριε Φαραντόρη, πώ θα στηρίξετε κάποιον που θα είναι μέρο του προβλήματο από του άλλου. Καταρχά, ένα-ένα. Εγώ δεν κάνω παζάρια. Δεν κάνω παζάρια. Ούτε μιλάω πίσω από κλειστέ πόρτε. Ούτε με ενδιαφέρουν οι ομαδοποιήσει. Ούτε με ενδιαφέρουν οι θέσει. Mm. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν προτείνω θέσει αντιπροέδρων, γιατί έχω στο μυαλό μου να τακτοποιήσω κάποιου φίλου μου ή με το ενδεχόμενο να μην νικήσω εγώ. Ναι, σα προτείνω Παιδιά, παιδιά ε, έχω υπάρξει πρόεδρο 45 ενεργειακών εταιριών στι Βρυξέλλε, τη νομική επιτροπή του Eurogas, από το 2016 μέχρι το 2019. Υπήρξα διευθυντή μεταπτυχιακών προγραμμάτων, πρόεδρο διοικητικών συμβουλίων. Από το 9 μέχρι το 19 πρόεδρο διευθυντή νομικών υπηρεσιών τη ΔΕΠΑ. Είμαι εκλεγμένο ευρωβουλευτή για πέντε χρόνια. Δεν έχω καμία αγωνία. Για το πολιτικό μου μέλλον. Δεν ανησυχώ εάν θα ξαναεκλεγώ στη Θεσσαλονίκη στα Χανιά, αν γίνουν εκλογέ μεθαύριο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν ψάχνω θέσει. Δεν πλέον για θέσει. Όχι, όχι. Δεν κανένα. Δεν... Άρα, δηλαδή. άρα, 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 πάμε στι κάλπε. Mm -hmm. Πάμε στι κάλπε. Καταθέτουμε το πρόγραμμά μα. Καλούμε τον ελληνικό λαό, του φίλου και τα μέλη να έρθουν στι κάλπε. Πόσο κόσμο περιμένουμε. Και θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Πόσο, Πόσο Ελπίζω... κόσμο περιμένουμε. Ελπίζω το μέγιστο δυνατόν. Ελπίζω και έκανα προσκλητήριο και οι άλλοι συντροφοί μου και φίλοι μου και συνυποψήφοι μου. Κάναμε προσκλητήριο να έρθουν όλοι. Να έρθουν ακόμα και αυτοί που είναι πληγωμένοι, που είναι απογοητευμένοι, που για κάποιο λόγο καθίσαν στον καναπέ, καθίσαν στο σπίτι mm -hmm. του, που για κάποιο λόγο θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε κάπω αλλιώ να πορευθεί. Βλέπουμε και άλλα εγχειρήματα. Δεν θα σχολιάσω το παρελθόν. Όπω δήλωσα και χθε, το όραμά το μέλλον. Όποιο ασχολείται πολύ με το παρελθόν, απολυθώνεται. Όμω να κάνουμε και την αυτοκριτική μα. Δεν μπορώ να ακούω, ρε Φαραντούρη, τι έκανα τόσο καιρό από κάποιου ανθρώπου που δεν προχώρησαν την ανασυγκρότηση του κόμματο. Δεν προχώρησαν στην περιφερειακή συνοχή του κόμματο. Δεν προχώρησαν στην ανανέωση. Δεν προχώρησαν στο καταστατικό. Μα έφεραν και έναν άνθρωπο που τώρα ανακαλύψανε ότι είναι διάτρητο. Προσέξτε. Πριν από ένα χρόνο, τον έφερα εγώ. Κάποιοι άλλοι τον πήραν από το χέρι και τον καθιέρωσαν. Κύριε, Πολά, και κύριε Τσίπρα, τι θέλετε αύριο όταν αν εκλεγείτε πρόεδρο του κόμματο. Να είναι καλά mm. και να είναι πάντα δραστήριο και με το βλέμμα και την καρδιά και το νου στραμμένο στην κοινωνία και στην πατρίδα. Παρών στο κόμμα. Είναι παρόν στο κόμμα κατά την Είναι, είναι βουλευτή του κόμματο ο Αλέξη Τσίπρα. Τον τιμώ, υπήρξα συμβουλό του, Το γνωρίζετε. Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα συστράτευση του 19 την περίοδο τη κυβέρνηση. Στήριζα διακριτικά και στη βαρά άλλα διακριτικά, mm -hmm. χωρίς κυβερνητικό θόκο, mm -hmm. την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ. Στρατεύθηκα στη μύτα σας θυμίζω. Mm -hmm. Δεν στρατεύθηκα για να πάρω θεσούλα. Mm -hmm. Και επίσης, όταν στρατεύθηκα, δεν επιδίωξα να μπω σε καμιά θέση δωτή. Ζήτησα να κατέβω με σταυρό. Και δεν ζήτησα να με σταυρό στην Αθήνα ή στον Πειραιά. Ζήτησα να με σταυρό στη Μονοεδρική. Και Μας μετά κατέβηκα με σταυρό σε όλη τη χώρα. Και ξέρω τον κόμμα, ξέρω τι ανάγκε τη κοινωνία, έχω επισκεφθεί κάθε κομμόπολη τούτου του τόπου, -του εκπροσωπώ την πατρίδα μου με σθένο και αυτοπεποίθηση στο κέντρο λήψη των λοιπόν, αποφάσεων και έχω γυρίσει την Ελλάδα 10 φορέ από τον Ιούνιο. Κύριε Φαραντούρη, ευχόμαστε καλή δύναμη. <laughs> να είστε καλά. καλά, να μπεκούσετε τι κάλπε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα μα. Και ο του ΣΥΡΙΖΑΝΤΡΙΑΝΑ.